Και μου έρχεται στο μυαλό μια αρχαία και η πιο διαδεδομένη κινέζικη παροιμία που λέει ότι αν δεν έχεις σπίτι σου ένα γέροντα, φρόντισε να τον αποκτήσεις. Αυτή η παροιμία είναι σε συνέχεια όσον είπε ο Σεβασμιότατος που μας ανάγνωσε από το Συναξάρι του Αγίου, που θέλει να πει ότι είναι πραγματικά δυσαναπλήρωτο το κενό της έλλειψης του γέροντα από το σπίτι μας, γιατί λείπει με λίγα λόγια η σοφία, η καθοδήγηση και η ιστορία μας. Γι' αυτό και αυτοί λένε λοιπόν εκεί στη μακρινή Κίνα, φρόντισε να τον αποκτήσεις. Εγώ λοιπόν εύχομαι να μην φροντίσουμε, να μην λείπει από κανένα σπίτι ο γέροντάς μας, ο ηλικιωσμένος μας, να συνεχίσουν όλοι για πολλά χρόνια να υπάρχουν και να κάνουμε όλοι μαζί μια ευχή, αν και είμαστε ενάντια στην ανεργία, το 2016 πολλούς προσωπικούς γιατρούς να έχουν τόσες αναδουλειές ώστε να καταστούν άνεργοι. Ας γίνουν κάποιοι άνεργοι για το καλό όλων μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά και να είστε πάντα καλά.